υποδοσία στην εταιρεία μέλλον από την πρώτη στιγμή. Είναι έτοιμη να εφαρμόσει όλες τις πλευρές της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, όπως και σε άλλες εταιρείες του κλάδου. Πρώτον, το βασικό ζήτημα είναι η προσπάθεια να βάλουν χέρι στην κανονική άδεια των εργαζομένων, αλλά και με άλλους τρόπους, όπως να αναγκάζουν συναδέλφους γυναίκες, μωρομάνες, σε τμήματα που υπάρχει το τετράωρο εργασία και τα Σαββατοκύριακα, να έρχονται περισσότερο Σαββατοκύριακα, να βάλουν τα ρεπό τους μέχρι τη βδομάδα για να μπορούν ταυτόχρονα να συνδυάσουν και τη σύναξη των παιδιών. Το Σωματείο της Μέλλον από την πρώτη στιγμή έκανε παρέμβαση με συγκεκριμένα ζητήματα για να πάρει η εταιρεία ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων, από το πιο μικρό, το πώς θα είναι καθαρός το χώρο, πώς θα εξαερίζεται, πώς θα νομιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι με αντισηπτικά και ό,τι χρειάζεται την υγεία των εργαζομένων, μέχρι και μια σειρά βασικές πλευρές που έχουν να κάνουν με συναδέλφους μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, με συναδέλφους που τα παιδιά τους δεν πάνε σχολείο, αλλά δεν έχουν πού να τα αφήσουν λόγω της εξαίρεσης και άλλα ζητήματα. Δεν πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων, καταλήξαμε σε αυτά ακριβώς τα αιτήματα, να μην υπάρξει καμιά προσπάθεια από τη διοίκηση να εκμεταλλευτεί ακριβώς το δικαίωμα που της δίνει ο νόμος, να μην καταχωρεί στο σύστημα εργάνη τα ωράρια και τις βάρδιες των εργαζομένων, να μην υπάρξει καμία αλλαγή στις βάρδιες, να μην πιέσει εργαζόμενους να αλλάξουν τα ωράρια, να αλλάξουν τις συμβάσεις τους. Ζητήσαμε να μεριμνήσουν και να πάρουν τώρα μέτρα για συναδέλφους που δεν καλύπτονται από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπως ανέφερα, συναδέλφους που ανήκουν σε επαφείς ομάδες και έχουν τέτοιους, να μην θεωρούν εργαζόμενοι την κανονική τους άδεια. Με δυσκολία καταφέραμε να συναντηθούν με τη διοίκηση, γιατί στην κυριολεξία κρύβονται πολλοί περαστές. Απαιτήσαμε να μας απαντήσουν άμεσα σε όλα αυτά τα ζητήματα. Είμαστε σε επικοινωνία με τους εργαζόμενους. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη ότι δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για ατομική ευθύνη, ότι ειδικά οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι, την ίδια στιγμή που δεν παίρνουν ουσιαστικά μέτρα, να μπορεί ο εργαζόμενος απρόσκοπτα να ανέβει από την εργασία του, αν κρίνεται αναγκαίο, χωρίς να γίνεται αυτό εις βάρος των συναδέλφων. Είμαστε σε ετοιμότητα σε όλο τον κλάδο. Υπάρχουν εταιρείες που τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, που δεν κρίνονται οι άδειες και μια σειρά άλλα ζητήματα που εκμεταλλεύονται αυτή τη στιγμή οι εργοδότες και πρέπει να τα αξιοποιήσουν και στο μέλλον, όπως είναι την εργασία. Το κρίσιμο είναι όμως να καταλάβουμε ότι η προστασία της υγείας των εργαζομένων και του λαού πάει χέρι-χέρι με την προστασία των δικαιωμάτων και ό,τι άλλο προκύπτει, ό,τι άλλο χρειάζεται οι εργαζόμενοι σήμερα με βάση τις ανάγκες τους.